Ένα, δύο, τρία. Βότσις. Ένα, δύο, τρία. Άθλος. Ένας ακόμη φιλοξενούμενος της μεγάλης ακαδημίας της πόλης μας, του Άθλου Αλεξάνδρειας, είναι οι ακαδημίες μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, του Ναυάρχου Βότση. Μαζί μας ο υπεύθυνος ακαδημιών της ομάδας της Θεσσαλονίκης, ο κ. Τάσος Μανολόπουλος. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην πόλη της Αλεξάνδρειας και με μια ματιά, ποιες οι πρώτες σας εντυπώσεις από το τουρνουά? Καλημέρα και σε εσάς, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Οι εντυπώσεις είναι πολύ καλές. Είχαμε ξανά και πέρσι βέβαια. Ο σύλλογος ο Άθλος είναι πολύ οργανωμένος και παρόλα τα λίγα χρόνια λειτουργίας που έχει φτάσει να αναπτυχθεί πάρα πολύ, το φιλικό πήγε καλά. Και οι αγώνες συνεχίζονται. Οι αγώνες συνεχίζονται, ναι. Σας διέκοψα. Τώρα, από τώρα και στο εξής, ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεστε εδώ την Αλεξάνδρεια? Είναι η δεύτερη φορά. Ήρθαμε και πέρσι. Πάλι η φιλοξενία ήταν άψογη. Ανυπομονούμε και εμείς να την ανταποδώσουμε κάποια στιγμή. Το επίπεδο είναι πολύ καλό και έγιναν πολύ καλά φιλικά. Και πέρσι και το πρώτο, φέτος, και πιστεύω θα γίνουν και τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι να απολαύσετε τη συνέχεια και εσείς και οι παίκτες σας και όλος ο κόσμος. Και καλή συνέχεια στο τουρνουά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μία ακόμη γιορτή μπασκετική φιλοξενεί σήμερα ο Άθλος Αλεξάνδρειας, η μεγάλη ακαδημία της πόλης μας. Αυτή τη φορά φιλοξενεί τον Ναύαρχο Βότση, το σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Κύριε Αγγέλη, πώς είναι η σημερινή μέρα, με λίγα λόγια, περιγράψτε μας. Καλημέρα σας. Σήμερα φιλοξενούμε τον Ναύαρχο Βότση. Ο Ναύαρχος Βότσης είναι μία από τις πιο δραστήριες ακαδημίες της Θεσσαλονίκης σε όλα τα τμήματά της και σήμερα αγωνιζόμαστε εδώ με 5 τμήματα και πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Η μέρα θα είναι γεμάτη από μπάσκετ και θέλουμε τα παιδιά να παίρνουν εμπειρίες, γι' αυτό συνεχίζουμε πολύ δυναμικά μετά τον Ηρακλή με αυτό το τουρνουά και μετά θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Ο Άθλος όμως δεν είναι μόνο μια απλή γυμναστική ακαδημία, είναι και μια παιδαγωγική ακαδημία. Και πού το πάω θα μου πείτε? Αύριο διοργανώνεται μια πολύ όμορφη εκδήλωση και ενδιαφέρουσα στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, ναι, με ομιλητή του ψυχολόγου, τον κύριο Ιωάννου Γιώργο. Ναι. Πέστε μας σχετικά. Αύριο όντως είναι μια ξεχωριστή μέρα. Ξεκινάμε έναν κύκλο με ομιλίες, με ημερίδες στις οποίες δίνουμε έμφαση στο να ενημερωθούμε για όλα τα θέματα που αφορούν τα παιδιά και τον αθλητισμό. Αύριο λοιπόν θα έρθει ο κύριος Ιωάννου, αθλητικός ψυχολόγος από τη Θεσσαλονίκη, ειδικευμένος σε θέματα αθλητικής ψυχολογίας, και θα μιλήσει στους γονείς για το ποιος είναι ο ρόλος τους στον αθλητισμό και στον αθλητισμό των παιδιών τους και πώς πρέπει να συμπαραστέκονται και να συμπεριφέρονται στην όλη δραστηριότητα την αθλητική των παιδιών τους. Θεωρούμε ότι και οι γονείς είναι κομμάτι του αθλητισμού, μεγάλο κομμάτι και σημαντικό, και θα πρέπει και αυτοί να επιμορφώνονται και να έχουν μια σωστή συμπεριφορά και στάση απέναντι στα παιδιά τους πρώτα απ' όλα, στους προπονητές, στον αθλητισμό γενικότερα, και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε ξεκινώντας αύριο με αυτή την ημερίδα και θα ακολουθήσουν κι άλλες. Να πω ότι η ημερίδα αυτή δεν αναφέρεται μόνο στον Άθλο. Έχουμε καλέσει τους αθλητικούς συλλόγους όλες τις πόλεις, της περιφέρειας, όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και βασικά και όλοι οι εκπαιδευτικοί. Είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να παρακολουθήσουν χωρίς κανένα κόστος ένα σεμινάριο το οποίο υπό άλλες συνθήκες πρέπει να βρεθείς κάπου να πληρώσεις για να το παρακολουθήσεις. Πολύ ενδιαφέροντα ακούγονται όλα αυτά. Ανυπομονούμε να παραστούμε αύριο στην εκδήλωση. Μακάρι είναι 11 η ώρα στο Δημαρχείο. Περιμένουμε όλο τον κόσμο. Είναι Κυριακή μετά την Εκκλησία. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται και όλοι οι γονείς για μένα θα πρέπει να παραβρεθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Γεια σας.